Δώδεκα κρατούμενοι των φυλακών του Αγίου Στεφάνου Της Πάτρα ετοίμαζαν μεθοδικά να αποδράσουν. Μάλιστα, το σχέδιό του προ την ελευθερία περιέλαμβανε και την ομοιρία σοφρονιστικού υπαλλήλου του κλειστού καταστήματος κράτηση. Ωστόσο, σύμφωνα με έγκυρε πληροφορίε του νεολόγου, το σχέδιό του να βάγει την τελευταία στιγμή μετά από επέμβαση τη αστυνομία. Πηγέ αναφέρουν ότι το περασμένο Σάββατο τι βραδινέ ώρε οι 12 κρατούμενοι ήφαιναν την απόδρασή του με πρώτο βήμα του πλάνου του στην ομοιρία ενό οφρονιστικού υπαλλήλου, κάτι που σύμφωνα με τα σχέδιά του θα του διευκόλυνε να βγουν από τι φυλακέ χωρί αντιστάσει από του φύλακε. Όμω υπολόγιζαν χωρί τον ξενοδόχο, μια και οι πληροφορίε για το σχέδιο τη ομαδική απόδραση από το σοφρονιστικό κατάστημα έγιναν ευρύτερα γνωστέ με αποτέλεσμα να υπάρξει ευνηδιαστική επιχείρηση των αστυνομικών αρχών που ματέωσαν τα σχέδιά του. Η επιχείρηση τη αστυνομία, μετά από πληροφορίε ασφάλεια, έγινε τα ξημερώματα τη Κυριακή, με αποτέλεσμα νωρί το πρωί με άκρα μυστικότητα να αποτραπεί η απόδρασή του και να ξεκινήσουν την άμεση μεταγωγή των 12 κρατουμένων σε άλλα σοφρονιστικά καταστήματα τη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσω μετά την επιτυχημένη επέμβαση τη ελληνική αστυνομία και τι άμεσε μεταγωγέ των 12, το κατάστημα κράτηση τη Πάτρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώ αυξημένη επιφυλακή.